Μετά τα στέγαστρα και τις κάθε είδους αυθαίρετες κατασκευές σε καταστήματα εστίασης στο κέντρο του Ηρακλείου, σειρά έχουν οι τέντες. Στο άκουσμα των νέων πρωτοκόλων κατεδάφισης, επιχειρηματίες ξεσπούν στον τηλεοπτικό φακό. Η αλήθεια είναι ότι μας ενημερώσαν ξανά ότι υπάρχει κλιμάκιο το οποίο ελέγχει τα καταστήματα εστίασης και αυτό είναι κάτι πολύ λυπηρό, διότι ενώ το είχαμε ξεκαθαρίσει το θέμα πώς πρέπει να είναι το καθεστώς και ότι πάνω στην οριοθέτηση που υπάρχει, η οποία μας έχει υποδείξει ο Δήμος, θα υπάρχει η τέντα η ανάλογη σε τετραγωνικά και χρώμα όπως καθορίζει η αρχαιολογία, και τώρα μας καλούν πάλι από την αρχή ότι πρέπει να γίνουν αποξηλώσεις. Εμπλέκονται πολλοί φορείς οι οποίοι ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο, ούτε αυτοί ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Έχει βγει μια κανονιστική του 15 που πολλά καταστήματα φτιάχτηκαν με την κανονιστική του 15. Τώρα χωρίς κανονιστική, χωρίς να περάσει δημοτικό συμβούλιο, αλλάξαν την κανονιστική, μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν με το λόγο ότι πρέπει να κάνουμε στα 3 μέτρα τη τέντες. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Εδώ είμαστε επιχειρηματίες, δεν είμαστε τη πλάκα. Ο νέος γύρος ξυλώματος τεντών σε καταστήματα εστίασης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τη Μαρία Ντονακάκη να περιγράφει τον μπάχαλο που επικρατεί, χωρίς ωστόσο η ίδια να διαθέτει επίσημη πληροφόρηση τόσο από τη Λότζια όσο και από την αρχαιολογία σε σχέση με τη μελέτη που κατέθεσε ο σύνδεσμος για τη μορφολογική ενοποίηση των καταστημάτων. Οι τέντες είναι κάτι το οποίο ναι, μεν θα υπάρχουν, αλλά θέλει ειδική άδεια η οποία θα βγαίνει με την αρχαιολογία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι κολλησιεργία θα υπάρχει, διότι ούτε το προσωπικό της αρχαιολογίας επαρκεί για να προχωρήσουν άμεσα στην αδειοδότηση και θα γίνει ένα μπάχαλο πάλι το Ηράκλειο. Την αγανάκτησή μας καταθέτουμε αυτή τη στιγμή. Να μας καλέσει ο Δήμος, ο Δήμαρχος ή αντιδήμαρχος, όποιος θέλει. Να βρούμε μια λύση, να δώσουμε μια ταυτότητα και μια πραγματικότητα στο πρόβλημά μας, να δώσουμε μια λύση να τελειώνει το πρόβλημα. Το θέμα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή να μας έχουν έρμεο τον κάθε μέρα και διαφορετικής νομοθεσίας, διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης. Δεν γίνεται. Στον κλάδο επικρατεί σύγχυση και προβληματισμός, καθώς κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά τι τελικά έχει υιοθετηθεί ως πρόταση και τι όχι από την αρχαιολογία και αν τελικά ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ή όχι. Διάφορα τελικά, ξέρετε. Όχι. Αν έχει κρυθεί. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά μαθαίνουμε από τις εφημερίδες διάφορα πράγματα τα οποία λένε πάλι ότι για κάποιες πλατείες, για κάποιους δρόμους δεν θα ισχύουν. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι φορές πρακτικά, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να μας εξωτενώσουν τελείως, ότι ελέγχει. Έχουν περιοριστεί στο κέντρο. Και τελικά ποιος αποφασίζει, η αρχαιολογία ή ο Δήμος? Κατά αυτούς πρέπει να αποφασίζει η αρχαιολογία. Κατά εμάς πρέπει να αποφασίζουν οι φορείς και η πολυοδομία η οποία αυτή καθορίζει πώς είναι η άδεια. Το επίμαχο ζήτημα θα αποτελέσει αντικείμενο σύσκεψης, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ αυτό που διεκδικεί ο κλάδος είναι μόνιμη λύση.